Καλό μεσημέρι, κύριε Συντυχάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχάλη, και εσάς και στους ακροατές. Ξέρετε, και χθες και σήμερα αναδείξαμε πολύ αυτά τα θέματα της υγείας και όσα συμβαίνουν στο χώρο αυτό και για το ΕΚΑΒ και για το νοσηλευτικό προσωπικό και για τους γιατρούς και κακοπληρωμένοι είναι. Ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε μονιμοποίησης, υποσχέθηκε βαρέα και ανθυγιεινά. Και όταν βλέπω, ας πούμε, το πρωί το σποτάκι με τον κύριο Μητσοτάκη να καμαρώνει για πόσα έχει πετύχει στη δημόσια υγεία, στο ΕΣΥ, και να ζητά την ψήφο μας για να συνεχίσει αυτό το έργο, αναρωτιέμαι πραγματικά. Και όταν διαβάζω ότι στην Ελβετία έγινε αεροδιακομιδή γιατί μια γελάδα έσπασε το πόδι της. Δηλαδή εμείς είμαστε χειρότερα. Όπως τα λέτε είναι, δυστυχώς η υγεία του λαού μας έχει μπει στο ζύγι του κόστους ωφέλους. Όπως δεν δίνουν για παράδειγμα σημασία φράγκο μόνο για την ακρίβεια, για τις πλημμύρες, για τις πυρκαγιές, για τους σεισμούς, έτσι και διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, για να είμαστε να ακριβολογούμε, δηλαδή δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, είναι διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων, σοσιαλδημοκρατικές, ελεύθερες, κεντροδεξιές, κεντροαριστερές κτλ., δεν δίνουν φράγκο για την υγεία του λαού μας. Το κριτήριο για τις κυβερνήσεις είναι οι αντοχές της οικονομίας. Άλλωστε νομίζω και ο κύριος Μητσοτάκης σε όλους τους τόνους διατείνεται και χθες στη συνέντευξη που έδωσε και στο debate και δεν χάνει την ευκαιρία ότι όλα θα πρέπει να προσαρμόζονται στις δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας. Ναι. Και φυσικά για να περισσέψει χρήμα, ζεστό χρήμα για τους επιχειρηματικούς ομίλους, για τις ανατολικές αδαπάνες. Ξέρετε, είναι περίπου 4-4,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και κλείνουν συνέχεια τη στρόφιγγα της κρατικής χρηματοδότησης και για την υγεία και για την παιδεία και για την πρόνοια, τις κοινωνικές δομές, για τις ανάγκες σε κάθε περίπτωση που έχει ο λαός μας. Αυτό το περιστατικό που έγινε στην ΚΟ χθες, στη Νέα Μάκρη σήμερα, στην ΚΟ όπου ξεψύχησε η 63χρονη σε καρότσι του αγροτικού, θα σας έλεγα ότι είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, να το πω, είναι υπερβολικός. Εδώ στην Κρήτη, για παράδειγμα, είναι ένα σύνηθε φαινόμενο το να πηγαίνει ένας ασθενής στην καρότσα, για παράδειγμα, ενός αγροτικού στο κέντρο υγείας ή στο αυτοκίνητο του συζύγου, της συζύγου, του γιου, της κόρης κτλ. Γιατί δεν υπάρχουν τα μέσα, δεν υπάρχει το ΕΚΑΤ, επί της ουσίας είναι ανύπαρκτο. Είναι ανύπαρκτο και θυμάμαι πότε ήταν Φλεβάρης του 22, σε μια τιμητική εκδήλωση για τους πεσόντες, διασώστες, νοσηλευτές, γιατρούς του ΕΚΑΒ και τα λοιπά, που μίλησε τότε ο κ. Μητσοτάκης και είπε για ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων για να γίνει το ΕΚΑΒ αποδοτικότερο και τα λοιπά. Ξεκαθάρισε όμως, και ήταν τα ψηλά γράμματα που καμιά φορά ο λαός θα πρέπει να του δίνει ιδιαίτερη σημασία, διότι στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάολος. Η πολιτεία θα είναι δίπλα σας, είπε, αλλά κάνοντας σαφές ότι η ενίσχυση του ΕΚΑΒ και γενικά του δημόσιου συστήματος υγείας εξαρτάται αποκλειστικά από το αν επιτρέψουν τα δημοσιονομικά. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα ΕΚΑΒ το οποίο είναι υποστελεχωμένο, με ευθύνη διαχρονικά επαναλαμβάνονται των κυβερνήσεων. Αυτό επειδή λέτε διαχρονικά των κυβερνήσεων, έμαθα ότι το κράτος έχει να αγοράσει ασθενοφόρο από το 2004. Ακριβώς. Αυτό το θέμα του κόφτη σε όλα τα επίπεδα δεν είναι κάτι σημερινό. Γι' αυτό και εγώ λέω το ζήτημα είναι διαχρονικό. Είναι φανερό ότι μεθοδεύεται συστηματικά και διαχρονικά, πάλι επαναλαμβάνω, η αποψήλωση των δημόσιων μονάδων υγείας μεταξύ όλων αυτών και του ΕΚΑΒ σε προσωπικό, σε διάφορες ειδικότητες. Αυτό είναι και ένα παράθυρο, κύριε Συντυχάκη, να έρθει η εταιρεία με τα ασθενοφόρα που θα χρεώσει 50 ευρώ να σε πάει. Γιατί έχουμε δει και ιδιωτικά ασθενοφόρα στους δρόμους. Προφανώς συμβαίνει αυτό το πράγμα και συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο επίπεδο του ΕΚΑΒ και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εδώ οι ιδιωτικές κλινικές εξυγχρονίζουν τα χειρουργεία τους, τις δικές τους μονάδες και κλινικές, ακριβώς γιατί έρχεται ως αποτέλεσμα της υποβάθμισης ή της συγχώνευσης κρατικών μονάδων υγείας, κλινικών και πάει λέγοντας. Εδώ στην Κρήτη, για παράδειγμα, συζητιέται πολύ το ενδεχόμενο τα τρία νοσοκομεία που έχει ο νομός Λασσικού, για παράδειγμα, να συγχωνευτούν σε ένα νοσοκομείο. Αντίστοιχη
τακτική ακολουθούν και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή συγχώνευση πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Ή ο οικογενειακός γιατρός, ο οποίος λέει έχει θεσμοθετηθεί, στην πραγματικότητα θα λειτουργεί ως κόφτης, ώστε να διασφαλίζει ότι δεν θα στοιχίζει ο ασφαλισμένος στα ασφαλιστικά ταμεία, δεν θα υπερβαίνει το όριο αυτό των πετσοκομμένων προϋπολογισμών. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχαμε καταθέσει και σχετικές προτάσεις ακόμα για τη νέα μάκρη, για την στελέχωση του ΕΚΑΒ. Το είχαν υπογράψει οι βουλευτές μας. Τότε ο Γιάννης Σοκιώκας, μέρος της Κεντρικής Επιτροπής και υποψήφιος βουλευτής σήμερα στην Ανατολική Αττική, είχαν καταθέσει μαζί με την Γιάννη Καμέλη, τον Κατσότη, τον Λαμπρούλη, τη Διαμπάτο, τη Μανολάκου, τη Θανάση, τον Παφίλη, σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, που βάζανε το θέμα ότι πρέπει να καλεστούν άμεσα οι τεράστιες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και να γίνουν προσλήψεις αναγκαίου μόνιμου προσωπικού για τα στενοφόρα στο νομό Αττικής. Αλλά αυτό το γενικεύω εγώ και λέω δεν αφορά μόνο το νομό Αττικής, αφορά ολόκληρη τη χώρα. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που πρέπει ο λαός πηγαίνοντας στην κάλπη να το λάβει υπόψη του ως κριτήριο για το τελικά τι θα πρέπει να επιλέξει στην κάλπη ο λαός μας. Και είναι πραγματικά προκλητικός, κύριε Βούλγαρη, αυτός ο τσακωμός για τους φόρους, για τα προγράμματα, αν είναι κοστολογημένες ή ακοστολόγητες οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το φορολογικό. Ενδιαφέρει πραγματικά το λαό εάν, για παράδειγμα, το μείγμα το φορολογικό της Νέας Δημοκρατίας ή το μείγμα του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ έχει κάποιο νόημα όταν θα συνεχίσει το 95% του λαού να πληρώνει άμεσους και έμεσους φόρους και μόλις το 5% των φόρων, των φορολογικών εσόδων θα προέρχεται από το μεγάλο κεφάλαιο. Ενώ την ίδια στιγμή που αυτοί τσακώνονται, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, θα προσθεθούν και νέοι έμεσοι φόροι. Δεν έτυχε ότι πριν από λίγους μήνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισαν από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τους νέους φόρους για την πράσινη οικονομία, για την πράσινη ανάπτυξη. Και σταματάνε και οι έκτακτες επιδοτήσεις για την ενέργεια, έτσι. Βεβαίως. Έχει οδηγία από εκεί ότι δεν έχουμε πια κρίση, έτσι αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ότι θα κοπούν, ό,τι επιδόματα υπάρχει, ό,τι βοήθημα υπάρχει, θα κοπεί. Δηλαδή, όποιος πεθάνει, πέθανε και όποιος ζήσει, έζησε. Έτσι, αυτό είναι. Έτσι. Όπου φτωχός και πήρατε. Ναι, αλλά γιατί να το αποδεχτούμε αυτό το πράγμα? Όχι βέβαια, όχι βέβαια, δεν πρέπει να το αποδεχτούμε. Γι' αυτό και λέμε ότι την επόμενη μέρα, και με δεδομένο τώρα ότι από ό,τι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία θα είναι στο τιμόνι της διακυβέρνησης της χώρας, ανεξάρτητα αν ο κ. Μητσοτάκης εκβιάζει για τρίτες εκλογές. Ναι. Πραγματικότητα εκβιάζει. Ναι, αυτό εκβιάζει. Κάνει. Αλλά λέει η αυτοδυναμία, πάμε τον Αύγουστο στις εκλογές, αυτό δεν κάνει. Μα εκβιασμό είχαμε στις πρώτες εκλογές, δηλαδή τις 21ης Μαΐου, με αυτό το αφήγημα το περί σταθερότητας, περί ακυβιασίας, εάν δεν βγω αυτοδύναμη. Βέβαια το ίδιο λέγει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Για το θέμα της ακυβιασίας, της ισχυρής κυβέρνησης, σταθερότητας κτλ. Απλώς έλεγε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνθήκες συνεργασίας. Δηλαδή να κάνουμε συνυπεύθυνο το λαό σε μια αντιλαϊκή πολιτική που θα ακολουθηθεί την επομένη κιόλα των εκλογών, γιατί εδώ πρέπει να υλοποιηθούν τα προαπαιτούμενα. Και τα προαπαιτούμενα είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα που θα είναι περίπου στο 2% του ΑΕΠ της χώρας. Δηλαδή από 3 έως 5 δισεκατομμύρια επιπλέον ετησίως θα βάζει στο χέρι ο εργαζόμενος λαός για να πληρώνει. Και όλα αυτά σε συνθήκες αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και μήπως παίρνει και τίποτε πίσω. Και μήπως παίρνει πίσω υγεία, παίρνει πίσω παιδεία, δεν παίρνει και τίποτε. Πληρώνει μόνο. Όχι, μα το μείγμα θα είναι κρυφτικό, διότι από τη μία θα έχουμε περισσότερα φορολογικά βάρη στους μισθωτούς, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα έχουμε μια σαρωτική επίθεση σε εργασιακά, ασφαλιστικά, μορφωτικά δικαιώματα. Ναι. Εξού και οι όποιες συζητήσεις γίνονται και οι δηλώσεις αρχικών κομμάτων όπως του κ. Τσίπρα ότι συζητάμε το θέμα της ιδιωτικοποίησης των πανεπιστήμιων και την κατάργηση του άρθρου 16 του συντάγματος ή για την μετατροπή των νοσοκομείων, μια συγκοβεντιάσαμε στην αρχή για αυτό, για την μετατροπή των νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που όσο το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ με το νοσοκομείο
στη Σαντορίνη που τον μετέτρεψε σε ιδιωτικό δικαίου, αλλά και το παιδοοντολογικό, αν δεν κάνω λάθος, στο Αγία Σοφία στην Αθήνα που το μετέτρεψε επίσης σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αυτά είναι λοιπόν τα προαπαιτούμενα της επόμενης μέρας, όπως και οι 700.000 πληστηριασμοί. Θα σταματήσουν λοιπόν, πόσοι πληστηριασμοί, θα σταματήσουν οι εργαζόμενοι αυτοί που έχουν πάρει δάνεια και δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, να πληρώνουν επιπλέον 2-3 δόσεις του δανείου από την αύξηση των επιτοκίων για τα επόμενα χρόνια. Είναι ντεμοντέ να συζητάμε για πρώτη κατοικία. Είναι ντεμοντέ μας λένε. Βεβαίως είναι ντεμοντέ. Είναι ντεμοντέ. Θεωρούν πολυτέλεια να έχεις ένα σπίτι να βάλεις στην οικογένειά σου. Θεωρείται πολυτέλεια το να λες ότι εγώ θέλω να έχω δημόσιο σύστημα υγείας. Εγώ θέλω να μορφώνεται το παιδί μου σε συνθήκες δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Θέλω να έχω πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις δομές, τις κατάλληλες δομές, έτσι ώστε να μην μένουν στους 4 τοίχους των σπιτιών τους ή να τους καλύπτει χρηματοδοτικά οι όποιες ανάγκες έχουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και την ίδια στιγμή βλέπετε πόσο γαλαντόμοι είναι διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις πάλι. Δεν αφισβητούν, για παράδειγμα, τις 50 φοροαπαλλαγές που έχουν οι εφοπλιστές, οι οποίες είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένες σύν της άλλης. Έχουμε την εθελοντική φορολόγηση των αφιλιακών ομήλων. Κάτι που χτύπησε και η Νέα Δημοκρατία και το Παθό. Και ένα βέτο που έβαλε ο Μητσοτάκης για τους εφοπλιστές, ήταν έτσι, για το πετρέλαιο από τη Ρωσία. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης δεν αφισβητούν ούτε τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, που για τα επόμενα 20 χρόνια τουλάχιστον θα συνεχίσουν να συμψηφίζουν τις ζημιές από το κούρεμα των ομολόγων με μελλοντικά κέρδη. Ενώ στην πραγματικότητα δεν πληρώνουν κανένα φόρο, καθόλου φόρο δεν πληρώνουν. Η κερδοφορία τους μάλιστα έφτασε το 2022 στα 3.625 εκατομμύρια ευρώ και δεν πληρώνουν cents. Cents δεν πληρώνουν. Ναι, αλλά οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν τη μεγαλύτερη αξία πλοίων σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν δεν κάνω λάθος, αγγίζουν τα 105 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο, προσέξτε να δείτε, εάν πλήρωναν ΦΠΑ για τις ετήσιες ανάγκες των πλοίων τους, θα έδιναν στο ελληνικό δημόσιο πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 5 δισεκατομμύρια. Πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Εάν πλήρωναν ΦΠΑ για τις ετήσιες ανάγκες τροφοδοσίας των πλοίων, πάσης φύσης τροφοδοσίας των πλοίων. Μα ξέρετε, η φορολόγηση των εφοπλιστών δεν είναι στη βάση των κερδών, δεν είναι επί των κερδών, αλλά επί της χωρητικότητας των πλοίων. Είναι πρωτοφανές αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν πληρώνεται φόρο με βάση την χωρητικότητα. Βέβαια και αυτό γίνεται με το ΜΕΘΙΑ. Καθορίζεται με βάση τη χωρητικότητα, αλλά δεν σου και μόνο το ΜΕΘΙΑ, σου έχει φορτώσει 1.000 άλλα χαράτσια, είτε με έμεσους είτε με άμεσους φόρους, που είναι οι πιο αντιλαϊκοί, στο 24% ο ΦΠΑ, στο 24% το ΦΠΑ, και την ίδια στιγμή να φοροαπαλλάσσονται οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι και όποιοι άλλοι, και οι οποίοι φυσικά πήραν και τρελά λεφτά σε συνθήκες πανδημίας, έτσι, για να μπουν από την κρίση. Αυτός λοιπόν είναι ο καπιταλισμός. Αυτά είναι τα κόμματα που υπηρετούν αυτό το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα. Αυτό το σύστημα λοιπόν και τα κόμματά τους πρέπει ο λαός να τους γυρίσει στην πλάτη. Τι απαιτείται την επόμενη μέρα με δεδομένο, επαναλαμβάνω, ότι θα έχεις μια κυβέρνηση είτε αυτοδύναμη της Νέας Δημοκρατίας είτε και σε συνεργασία. Νομίζω ότι το κουταλομαγειρεύουν, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, με το Πασό. Μπορεί να κάνει τον Καμπόσο και τον Κρητίκαρο ο Αντριλάκης, αλλά το κουτρολομαγειρεύουν για κυβέρνηση συνεργασίας, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση. Δηλαδή original, 100%. Και αυτό το ρόλο μπορεί να το παίξει μόνο το ΚΚΕ, άλλωστε το απέδειξε Πολάκης. Το απέδειξε στις συνθήκες πανδημίας, όταν έλεγε ότι πίσω από την Πάσχα υπάρχει φωνή. Δεν κλείνουμε τα στόματα, διεκδικούμε, απαιτούμε. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε θα λογαριαστούμε μετά. Το αποδείξαμε με τις μάχες που δώσαμε στη Κόσκο, στη Λάρκο, με τους Δελιδεράδες, σε συνθήκες δηλαδή δύσκολες κρίσεις κτλ. Σταθήκαμε στο πλευρό των εργαζομένων και οργανώσαμε την πάλη, τον αγώνα τους. Οι υπόλοιποι που λένε τώρα ότι θέλουν να είναι ισχυρή αντιπολίτευση, μάλλον
διεκδικούν ένα ρόλο αντιπολιτευόμενου Υπουργείου της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην επομένου των εκλογών. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Κύριε Συντηρή, άρα λοιπόν ο λαός... Ναι. Και να κλείσουμε με αυτό, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ακόμα καλούμε όχι μόνο απλά έναν τον ριζοσπάστη, τον αριστερό, τον προοδευτικό άνθρωπο να κουμπίσει στο ΚΚΕ και να το ενισχύσει, ακόμα και τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας, που δεν θέλει να έχει μια νέα δημοκρατία η οποία θα είναι αλαζονική, η οποία θα αλωνίζει στην κοινωνία. Και αυτός πληρώνει ΦΠΑ. Και αυτός πληρώνει ΦΠΑ. Ακριβώς αυτό. Δεν έχει ιδεολογία. Άρα, λοιπόν, ο φόρος και ειδικά η έμεση. Έτσι. Άρα λοιπόν με το ΚΚΕ εμείς λέμε μπορούμε να πάμε και αλλιώς. Γιατί ναι, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στον δρόμο της ανατροπής. Με δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Συντηχάκη. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλό Γεια μεσημέρι. Σας. Γεια σας.